Επικίδη που εντρίφησε και έφερε στο φως της δημοσιότητας τα αρχεία της, του Αυστριακού κράτους που τεκμηριώνουν τη γενοκτονία των Ποντίων. Από τον Κωνσταντίνο Φωτιάδη, όπως σας είπαμε, το 14ο έργο του. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες απόψεις. Αφού λοιπόν, αλλά το για υπάρχουν άλλες απόψεις, δεν μπορεί να λησμονούμε ότι η Βουλή των Ελλήνων ομόφωνα νομοθέτησε. Είναι καλό είναι να ξαναβγεί το βιβλίο και να αποσταλεί και στον κύριο Ρουπακιώτη και στους άλλους βουλευτές του νεότερου που δεν το έχουν ενδεχομένως διαβάσει. Η ιστορία της θεσμοθέτησης δια νόμου ενός περιβάλλοντος που δεν θα αποκλείει την έκφραση της άποψης και δεν θα αποκλείει την έρευνα και την ιστορική. Και την ιστορική συμφωνώ έρευνα, απόλυτα σε αυτό. Αφού λοιπόν. Η διατύπωση σας την είπε και ο κύριος Ρουπακιώτης. Ναι, όχι, είναι απολύτως. Το κατανοητό. Λέω λοιπόν, αν είμαστε σύμφωνοι σε αυτό και είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτό, ότι απαγορεύεται η απαγόρευση έκφραση άποψης. Συμφωνώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την υπόθεση αυτή που συζητάμε τώρα. Γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα. Διότι στη, διότι στη χώρα δεν υπάρχει καμία προπαγάνδα εναντίον. Και γιατί δεν πρέπει να λειτουργήσουμε και αποτρεπτικά. Από ποιον. Από τον, οποιονδήποτε. Ίσα-ίσα που δημιουργείται η αίσθηση ότι οποιοδήποτε πάει να εκφράσει μια διαφορετική γνώμη στο πεδίο της ιστορίας σε σχέση με αυτό, μπορεί να βρεθεί μέσα. Να το πω. Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η διατύπωση μιλάει καθαρά για κακόβουλη άρνηση και προσβολή της μνήμης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα ως πολιτεία. Η αναφορά του κ. Χαρακόπουλου έχει μια αξία. Εγώ σας λέω... Το ερώτημα είναι πώς μπορεί ένας νόμος ο οποίος αναφέρει τέτοια θέματα να μην λάβει υπόψη του ένα ψήφισμα από την Ελληνική Βουλή. Όχι ένα ψήφισμα, ομόφωνη αναγνώριση. Αφού είναι ομόφωνα αναγνωρισμένο. Μα ήδη αμφισβητείται. Δεν το χρησιμοποιεί κάποιο. Ήδη αμφισβητείται. Εμέσως πλην σαφώς ακούμε ότι δεν πρόκειται για γενοκτονία, αλλά για εξολόθρευση. Να που μπαίνουμε στην άποψη. Να ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί άποψη ως προβληματική. Ελάτε, κύριε Ρουμπάκη. Η διαφορετική άποψη είναι απόλυτα σεβαστή. Έλεγα το εξής. Είναι απόλυτα σεβαστή. Έλεγα... Οι ύβρις δεν είναι σεβαστές. Προφανώς, οι ύβρις όχι. Έτσι. Βεβαίως. Ελάτε, όταν λένε ότι είναι, όταν μιλούμε για συνωστισμό στην προκυμαία της Σμύρνης, προσβάλλουμε τη μνήμη αυτό είναι ποινικά χιλιάδων. Μισό λεπτό, είναι ποινικά κολλάσιμο. Προσβάλλουμε τη μνήμη χιλιάδων, πείτε μου σε αυτό. Χιλιάδων θυμάτων. Πείτε μου αυτό. Είναι ποινικά κολλάσιμο. Αυτό θεωρείτε ότι κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι ποινικά κολάσιμο. Δεν είπα ότι είναι ποινικά κολάσιμο, αλλά κατά τη γνώμη μου σας λέω είναι ύβρι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Άλλο αυτό. Έτσι. Τώρα μιλάμε όμως για έναν νόμο που θα υπάρχουν ακόμη ζωντανοί άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα εκείνα. Κύριε Ρουπακιώτη, θέλατε να παρέμβετε. Θα παρακαλέσω για να μην σας καθυστερώ. Όχι, δεν με πείτε. Στο νομοσχέδιο το αρχικό, και το οποίο είχε. Ακούγομαι. Λέω, στο νομοσχέδιο υπήρχε μια ρύθμιση, αγαπητοί κύριοι συνομιλητές, κύριε Λιριτζή, η οποία προέβλεπε για την προστασία των θυμάτων ρατσιστικής ή ξενοφοβικής βίας. Δηλαδή, τι γίνεται μετά. Η διάταξη αυτή, η πρόταση μάλλον νόμου, δεν ήμουν υπουργός βέβαια, αποσύρθηκε για να ενταχθεί σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Και πάλι εκεί δεν ολοκληρώθηκε και προβλέπεται με κοινή υπουργική απόφαση, επειδή η διάταξη μπαινόβγαινε μετά τις αντιδράσεις βουλευτών, δεν ξέρω, της Νέας Δημοκρατίας ή ποιον. Συνεπώς ερωτώ. Εγώ δεν θα πεθάνω αν περάσει μια τέτοια διάταξη, κύριε Λιριτζή. Ξέρετε όμως ποια είναι η αλήθεια. Δεν πεθαίνει κανείς. Επιτρέψτε μου. Όχι. Ξέρετε ποια είναι όμως η αλήθεια. Ότι είναι κάποιοι που σκοπίμως αρνούνται να προωθεί ένα νομοσχέδιο εξυγχρονισμού της νομοθεσίας μας για να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πράξεις βίας κατά των ρατσιστικής προέλευσης ξενοφοβικής περιπτώσεων. Δεν είμαστε αυτοί εμείς, κύριε Ρουπακιώτη. Και γι' αυτό επί 1,5 χρόνο, επιτρέψτε μου, και ρωτάω, γιατί εκείνη η διάταξη μπαινόβγαινε και σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και αυτή η διάταξη, η οποία επαναλαμβάνω, συνδέεται μέσα, αλλά δεν ταυτίζεται με το κύριο αντικείμενο. Και το κύριο αντικείμενο το είπα 5 φορές μέχρι τώρα, να μην σας κουράσω. Μάλιστα. Το δεύτερο. Η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων είναι αλήθεια, ότι διατυπώθηκε όπως λένε οι συνομιλητές μου. Ναι. Και δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει. Αφού θέλουμε όμως να αναχθούμε στην ιστορία στα βάθη των δεκαετιών, ας αναχθούμε και μόλις στην ιστορία, μόλις πριν από 20 χρόνια. Γιατί η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προώθησε ένα τέτοιο ψήφισμα. Γιατί είχε μια άλλη αντίληψη ως προς την εξωτερική πολιτική, ώστε να φέρει την Τουρκία σε δύσκολη θέση, γιατί έτσι το πίστευε. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από τότε ποτέ δεν προβλήθηκε η ανάγκη αναγνώρισης της γενοκτονίας στα διεθνή φόρα, κύριε Λιριτζή. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο και είναι αλήθεια. Αλλά αν αμφισβητούμε τη γενοκτονία που εμείς ψηφίσαμε, τι θα πούμε στους Σουηδούς που την αναγνώρισαν.
Δεν γνώρισα. Κύριε, φοβάμαι ότι συζητάμε άλλο πράγμα. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Παγκιώτη, αν καταλαβαίνω ότι ερμηνεύω σωστά. Αν ερμηνεύω σωστά, δηλαδή λέτε ότι αυτή όλη η ιστορία είναι προφάσει αμαρτία. Αυτό λέει ο κύριο Παγκιώτη. Άρα, με άλλα λόγια, ακόμα και τώρα είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν. Δεν αναφέρομαι, δεν καταγγέλω κανέναν και μην αρχίσουμε έτσι αυτέ τι αντιπίσει. Δεν χαρακτηριστικό. Επιτρέψτε μου, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν κατατέθηκε αυτή η τροπολογία από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ είχε την πρωτοβουλία για να εκτεθεί εκείνη η απόφαση της Βουλής. Αν το ΠΑΣΟΚ έχει μεταλλαχθεί, τι να κάνουμε τώρα. Τελεία, μια κουβέντα... Όχι, δεν θα κάνω τέτοια. Το συμπέρασμα. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε χρόνο, μας χρειάζει μισό λεπτό να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να συνεχίσουμε αμέσως μετά τη συζήτηση για να έχουμε μια σχετικό χρόνο.